Η κηδεία του Πάπα Ιωάννου Παύλου του Δευτέρου, την 8η Απριλίου του 2005, συνέβαλε κατά τρόπο πράγματι μοναδικό στην ανάδειξη της παποκεντρικής παγκοσμιότητος, όπως καλλιεργεί αυτήν συστηματικά ο Ρωμαϊκός Οικουμενισμός από το έτους 1965. Το έτος εκείνο, πριν από 4 δεκαετίες, οι οικουμενιστές του Φαναρίου και του Βατικανού προέβησαν στην αμοιβαία άρση των αναθεμάτων του 1054. Με την πράξη εκείνη της άρσεως των αναθεμάτων είχε εξισωθεί η πλάνη της αιρέσεως με την αλήθεια της Ορθοδοξίας και είχε εγγενιαστεί μια νέα εκκλησιολογική πραγματικότης. Έκτοτε, οι Ορθόδοξοι Οικουμενιστές αποξενώνονται σταθερά από την εκκλησιαστική καθολικότητα της Ορθοδοξίας και συμβάλλουν έργο και λόγο στον θρίαμβο της παποκεντρικής παγκοσμιότητος, τόσο σε διαχριστιανικό όσο και σε διαθρησκειακό επίπεδο, όπως έγινε πάλι στην 20η Συνάντηση Θρησκειών για την Ειρήνη τον Σεπτέμβριο του 2005 στην Λιόν της Γαλλίας. Η πλατεία του Αγίου Πέτρου στην Ρώμη, όπου ετελέστη η εξόδιος ακολουθία του Πάπα Ιωάννου Παύλου του Δευτέρου, έγινε ο αψευδής μάρτης του θριάμβου αυτού της παποκεντρικής παγκοσμιότητος. Η κηδεία του Πάπα εχαρακτηρίστη ως παγκόσμιο γεγονός, εφόσον τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια τηλεθεατές, το 1/3 της Ιφιλίου, παρικολούθησαν αυτήν και πάνω από 4 εκατομμύρια προσκυνητές συνεκεντρώθησαν στην Ρώμη. Η πολύκροτος αυτή εξόδιος ακολουθία μετατράπηκε σε παγκόσμια συνάντηση ανθρώπων κάθε θρησκείας και εθνικότητας. Η Ρώμη μετετράπηκε πάλι σε κέντρο του κόσμου. Η κηδεία του Καρόλου Βοητήλα έφερε κοντά όσο ποτέ ίσως τα τελευταία χρόνια χριστιανούς, αλλοθρήσκους, ανθρώπους καλής θελήσεως που δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο πιστεύω. Ήταν πράγματι μια συγκέντρωση προσωπικότητων άνευ προηγουμένου.
ανάμεσα στους 2.500 εκπροσώπους κρατών και θρησκειών ήσαν 4 βασιλιάδες, 5 βασίλισσες και τουλάχιστον 70 πρόεδροι και πρωθυπουργοί, οι οποίοι παρέστησαν στην τελετή αποτείοντας φόρο τιμής στον Πάπα. Όπως εγγράφει, ουδέποτε άλλοτε στην ιστορία της ανθρωπότητας υπήρξε τόσο μεγάλη και εντελώς αυθόρμητη συγκέντρωση πλήθους για να εκφράσει την αγάπη και τον σεβασμό του προς κάποιον που αν και νεκρός εξακολουθούσε να ασκεί την ακτινοβολία του «Urbi et Orbi» στην πόλη και στην οικουμένη. Στην παγκόσμια συνάντηση της Ρώμης για την κηδεία ενός αιρετικού Πάπα, δυστυχώς είχαν θέση και οι Ορθόδοξοι προκαθήμενοι και αντιπρόσωποι για πρώτη φορά μετά το μέγα και τραγικό σχίσμα του 1054 και ενώ ο αιρετικός παπισμός δεν έχει υποχωρήσει ποσός από τις πολυειδείς πλάνες του. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων. Γύρω από το φέρετρο του Πάπα συμπροσευχήθηκαν 47 αντιπρόσωποι όλων των τοπικών Ορθοδόξων εκκλησιών, εκ των οποίων 3 προκαθήμενοι, Κωνσταντινούπολεως, Αθηνών, Τυράννων και 26 αρχιερείς. Ο Θεός ημών, ο καταβάσης άδειν και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων αυτός και την ψυχή του δούλου σου Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγελιό σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Υπέραν απάψεως τη ψυχής. Preghiamo ancora per il riposo dell'anima di questo servo di Dio, il padre e vescovo nostro Giovanni. Του Ιωάννου Παύλου Παπαρόμπης και υπέρ του peccato volontario o involontario. Παπλη μέλημα εκουσιόνδε και ακουσιόν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Είναι άραγε δυνατόν να παραμένουν ενωμένοι συν πάση της Αγίης οι ποιμένες εκείνοι οι οποίοι πλήττουν τόσο βάναυσα την Ορθόδοξη Καθολικότητα και συμβάλλουν απροκάλυπτα στην ανάδειξη της παποκεντρικής παγκοσμιότητος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατον, θάνατον βαπτίσας και της
annunzio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Η αλωτρίωση των Ορθοδόξων Οικουμενιστών και η παγιωμένη πλέον νέα εκκλησιολογική πραγματικότητα αποθούν επιμελώς στην λύθη την τραγική αλήθεια ότι ο παπικός θεσμός αποτελεί την μεγαλυτέραν αίρεσιν, την διαστρέφουσαν το περί εκκλησίας δόγμα. Έτσι, οι οικουμενιστέ της Καθημάς Ανατολής δεν ενεργούν επόμενοι της Αγίης Πατράσιν όταν συμμετέχουν ποικιλοτρόπως στην προαγωγή της παποκεντρικής παγκοσμιότητος. Il discorso si fa pieno di affetto anche nel saluto che rivolgo a tutti coloro che rinati nel sacramento del battesimo non sono ancora in piena comunione con noi. E da voi, fratelli del popolo ebraico, cui siamo legati da un grande patrimonio spirituale comune che affonda le sue radici nelle irrevocabili promesse di Dio. Την 24η Απριλίου 2005 έγινε η επίσημη έναρξη της αρχιεροσύνης του νέου Πάπα, Βενεδίκτου του 16ου. Στην ενθρόνησή του ήσαν παρόντες οι Ορθόδοξοι Οικουμενιστέ, οι οποίοι συνέπραξαν για πολλωστή φορά στην προβολή του πανερετικού παπικού θεσμού. Το κράτος του μισού τετραγωνικού χιλιομέτρου, το Βατικανό, ανεδείχθηκε πάλι σε υπερκράτος και υπερδύναμη, του οποίου οι διπλωματικές σχέσεις επεκτείνονται σε 174 χώρες. Εν τούτης, οι οικουμενιστέ δεν θα έπρεπε να λησμονήσουν ότι ο νέος Πάπας, ο Καρδινάλιος Ράτσιγκερ, είχε υπογράψει το 2000 την δήλωση Dominus Iesus, η οποία ετώνιζε με ιδιαίτερη μάλιστα έμφαση και σαφήνεια ότι «υπάρχει μία μόνο Εκκλησία του Χριστού, η οποία διατηρείται εντός της Καθολικής Εκκλησίας και κυβερνάται από τον Διάδοχον του Πέτρου και τους Επισκόπους που ευρίσκονται σε κοινωνία με Αυτόν». Ο Πάπας Βενέδικτος 16ος αποδεικνύεται δίγλωσσος, αν και εμφανίζεται ως μετριόφρον και φιλενοτικός. Τούτο απεδείχθη δύο ακριβώς μήνες μετά την ενθρόνησή του. Την 29η Ιουνίου 2005, η αντιπροσωπεία των Οικουμενιστών της Κωνσταντινουπόλεως με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Περγάμου, κύριο Ιωάννη Ζιζιούλα, έλαβε μέρος στην θρονική εορτή της Ρώμης.
Un saluto cordiale rivolgo con affetto anche alla delegazione del Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, venuta per questa speciale circostanza. Ο νέος Πάπας, απευθυνόμενος στα πλήθη, τα οποία είχαν κατακλείσει την πλατεία του Αγίου Πέτρου, αλλά και στους παρισταμένους και συμπροσευχομένους δυστυχώς Ορθοδόξους, ήταν απόλυτα σαφής στην διακήρυξη της αιρετικής παποκεντρικής παγκοσμιότητος. Quale vescovo di Roma, il Papa svolge un servizio unico e indispensabile alla Chiesa universale. È il perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità dei vescovi e tutti i fedeli. A partire poi dal duplice evento del martirio di Pietro e di Paolo, tutte le chiese incominciarono a guardare a quella di Roma come al punto di riferimento centrale per l'unità dottrinale e pastorale. Ωστόσο, την επομένη, στην ιδιαίτερη συνάντησή του με την αντιπροσωπεία του φαναρίου, ο Πάπας Βενέδικτος εχρησιμοποίησε μία διαφορετική γλώσσα, της οποίας οι αμφισημίες παραπέμπουν στην καθιερωμένη και γνωστή πλέον διπλωματική γλώσσα των Οικουμενικών Διαλόγων και της λεγόμενης Θεολογίας της Αγάπης. Πώς άραγε είναι δυνατόν να ευρίσκονται στα όρια της Ορθοδόξου Καθολικότητος οι οικουμενιστές, όταν διαμέσου της σιωπής των επιτρέπουν στον Πάπα να τους εμπέζει και ταυτοχρόνως να προάγει την θεομίσιτη αίρεσή του? Απριλίου του 2005, δηλαδή 13 ακριβώς ημέρες μετά την Δευτέρα Κυριακή των Νηστιών, οπότε τιμάται ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς και προβάλλεται η αντιπαπική θεολογία του, οι Ορθόδοξοι Οικουμενιστές συμμετείχαν συμπροσευχόμενοι στην κηδεία του Πάπα Ιωάννου Παύλου του Δευτέρου. Οι Οικουμενιστές προκαθήμενοι ευχήθησαν επιλέξει «Ο Κύριος να τον αναπαύσει μετά των Αγίων Του, που ακτινοβολούν το φως του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού σε ολόκληρο τον κόσμο». Είναι πλέον αναμφισβήτητο ότι η μακρόχρονη καλλιέργεια του οικουμενισμού με κέντρο την Γενέβη και το Βατικανό έχει διαμορφώσει και εγκαθιδρύσει de facto μία νέα εκκλησιολογική πραγματικότητα. Όπως αντιλαμβάνονται αυτήν και την περιγράφουν οι ηγέτες του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, όταν υποστηρίζουν ότι «όλοι οι χριστιανοί, ανεξαρτήτως δογματικών διαφορών, μέσω του κοινού μας βαπτίσματος, είμεθα ένα εν Χριστώ». Και αυτή η αόρατος ενότης μας πρέπει να γίνει ορατή. Τις αιρετικές αυτές απόψεις εξέθεσε ενώπιον του νέου Πάπα Βενεδίκτου τον Ιούνιο του 2005 ο Γενικός Γραμματεύς του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών κύριος Σαμουήλ Κόμπια,
παρουσία και Ορθοδόξων Οικουμενιστών. Η συμμετοχή στο Οικουμενικό Συμβούλιο της Γενέβης, η σύμπραξη στην Παποκεντρική Παγκοσμιότητα, ως και η υιοθέτηση της κακοδοξίας της αοράτου ενότητος, έχουν οδηγήσει τους καινοτόμους οικουμενιστάς εκτός της Ορθοδόξου Καθολικότητος και μακράν της κοινωνίας με τους Αγίους, βεβαίως δε με βαρύτατες σωτηριολογικές επιπτώσεις. Νυν κρίσις εστί. Οι ενιστάμενοι αντιοικουμενιστέ προαυτής της αποστασίας διαπιστώνουν με αγωνία το συνεχώς διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ Ορθοδόξων Οικουμενιστών και Ορθοδόξων της Πατερικής Παραδόσεως.